Λοιπόν, δύο-τρεις αναφορές στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας. Δεν θα τα απαντήσουμε όλα, γιατί οι επόμενες ομιλίες είναι πολύ αναλυτικές. Καταρχήν, φυσιολογικές τιμές πρωμοδιαγράμματος. Κρατήστε ότι θα πρέπει να έχουμε μια αναφορά περοξυδάση, γιατί σπάνια στις πρωμοδιαγράμματα που βλέπουμε αναφέρεται και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Δεύτερο, έχουμε optional test. Και εδώ έχει να κάνει με το αν ψάχνουμε για απόφραξη ή όχι. Βλέπετε ότι ήδη έχουμε ζητήσει διαφορετικά κάθε φορά. Αυτά ζητάνε οδηγίες. Θα ακολουθήσει περισσότερη συζήτηση. Πρέπει να ψάχνουμε έναν ασθενή με ανδρολογικά το ορμονικό του προφίλ για όταν έχουμε πρόβλημα στο σπέρμα του. Προφανώς και πρέπει να το κάνουμε. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ κανένας έστω που ένα παθολογικό σπερμοδιάγραμμα δεν θα ζητήσει ορμόνες. Τώρα, οι ασθενείς που έχουν μια αποφρακτική αζωοσπερμία θα βρούμε μέσα από μια βιοψία σπερματοζωάρια. Η πιθανότητα είναι 50%. Και αν βρούμε σπερματοζωάρια, η πιθανότητα τα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί είναι επίσης 30-50%. Άρα είναι κάτι που αξίζει να το προσπαθήσουμε. Τώρα, εντάξει, εδώ έχει και κάποιες λεπτομέρειες που είναι γνωστές, ότι η βιοψία είναι καλύτερη από την αναρρόφηση στην επιδημίδα κτλ. Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα. Επίσης, πρέπει οι ασθενείς που είναι πολύ επιβερμένο το σπερμοδιάγραμμά τους να υποβάλλονται σε έλεγχο. Και τι είναι αυτός ο έλεγχος? Θα πρέπει να γίνεται καριότυπος. Νομίζω το είχαμε πριν. Καλά, δεν έχει σημασία. Θα πρέπει να γίνεται καριότυπος όταν έχω κάτω από 10 εκατομμύρια ένα ml και όταν έχω κάτω από 5 εκατομμύρια ένα ml σπερματοζωάρια, προτείνεται και συστήνεται να γίνεται και έλεγχος για microdeletions στο μακρύ σκέλος του Y χρωμοσώματος. Και γιατί όταν έχουμε στο Α και στο Β περιοχή. Επειδή αυτά θα υποθούν. Μην υπάρχει άρα λοιπόν ο έλεγχος προτείνεται, πρέπει να τον προχωρούμε. Ορμόνες, καριότυπος και σε εξασημασμένη όλιγο άσθενο ή και σε άζω, πρέπει να κάνουμε και έλεγχο για microdeletions. Και αυτό θα το προχωρήσω γρήγορα. Και κάτι που πρέπει να μην μείνουμε με την ιδέα ότι ενδεχομένως κάποια φαρμακοθρεπευτική αγωγή βοηθάει. Δεν έχουμε κανένα δεδομένο ότι στη μη αποφρακτική αζωοσπερμία, την ιδιοπαθή, δηλαδή σε μια ελάττωση της λειτουργίας του όρχη, ότι οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, κυρίως με κάποια αντιοξειδωτικά, αλλά δεν έχουμε evidence-based ιατρική. Στο προηγούμενο περιστατικό δόθηκε ορμονική διέγερση, η οποία είναι κατάλληλη θεραπεία για όταν έχω υπογονοδοτροφικό υπογοναδισμό, αλλά όταν οι ορμόνες είναι φυσιολογικές, δεν έχει καμία ένδειξη. Και αυτό ακριβώς λέει η σύσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους πάνελις, όλους τους ομιλητές που τίμησαν το πρώτο ελεύθερο βήμα. Διάλειμμα και γυρνάμε να μάθουμε όλα για την αζωοσπερμία. Επιτέλους, ο ουρολόγος να μπορεί να αντιμετωπίσει μια αζωοσπερμία.